να είστε ανυπόμονοι. Όμως θέλω να σας πω ότι έχουμε εγκαινιάσει έναν θεσμό, πρωτότυπο θεσμό, τον θεσμό των αναπτυξιακών περιφερειακών συνεδρίων. Έναν θεσμό που δεν υπήρχε στον τόπο, διότι το προνόμιο του σχεδιασμού της ανάπτυξης, και ίσως γι' αυτό δεν ήρθε ποτέ πραγματική και δίκαιη ανάπτυξη και ισομερώς κατανεμημένη, ανήκει στα γραφεία των Αθηνών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ούτε που θα διανοούνταν κάποιος στο παρελθόν να καθίσει ισότιμα ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, με τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους, τους εκπροσώπους των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, και από κοινού να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να ακούσουν κριτική. Ξέρετε, το κάνουμε εμείς αυτό που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουμε περιφερειάρχες ή δημάρχους που να τους θεωρούμε δικούς μας, αλλά η άποψή μας είναι ότι τα προβλήματα είναι δικά μας, ολονών. Δεν έχει νόημα λοιπόν να φοβόμαστε την κριτική ή τη διαφορετική άποψη, αλλά να κάτσουμε με ειλικρίνεια όμως να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν αυτόν τον πρωτότυπο θεσμό, κάποιοι που ίσως να μην μπορούσαν να κατανοήσουν την αξία του διαλόγου και τη σύνθεση σε τοπικό επίπεδο, έσπευσαν να μιλήσουν για επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Και προσπάθησαν μάλιστα να αποτρέψουν τα αυτοδιοικητικά τους στελέχη να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα, από ό,τι βλέπετε εδώ, ο χάρτης αρχίζει και γεμίζει. Είναι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, στη σειρά αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο. Η εξαιρετική επιτυχία όλων των προηγούμενων αποδεικνύει όχι μόνο ότι αυτή η μηδενιστική προσέγγιση δεν έχει σχέση με την αλήθεια, αλλά αυτό που προσπάθησα να σας πω πιο πριν, ότι ένας από τους λόγους που οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχεδιασμός στο παρελθόν δεν κατάφερνε να βγει από τα όρια της Αττικής και να αγγίξει την περιφέρεια, είναι γιατί δεν συζητήθηκε και δεν σχεδιάστηκε ποτέ με τους ανθρώπους της περιφέρειας. Και υπ' αυτή την έννοια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να σας πω ότι δεν πειράζει καθόλου αν μακρηγόρησε ο αγαπητός Περιφερειάρχης, διότι έχουμε ανάγκη την παρουσία της αυτοδιοίκησης, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με αυτά που μας λέει. Έχουμε ανάγκη τον αντίλογο, τη διαφορετική άποψη. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας, αλλά και της κοινής μας προσπάθειας να συνθέσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Και θέλω να πω ότι σήμερα δεν υπάρχει, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, κανείς καλόπιστος πολίτης, ό,τι κόμμα και αν υποστηρίζει, που να θεωρεί ότι δεν είναι το συνέδριο αυτό που σήμερα κλείνει τις εργασίες του, αλλά το αποτέλεσμά του θα συνεχίσει να αποτελεί τον οδικό χάρτη πάνω στον οποίο θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναδείξουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου σας, που να μην θεωρεί λοιπόν ότι το συνέδριο αυτό αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια ευκαιρία για την περιοχή. Είναι ευκαιρία για όλους μας να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να αποφασίσουμε, να δεσμευτούμε. Η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, αλλά και εγώ προσωπικά. Θα σας πω όμως κάτι κατά τη γνώμη μου σοβαρό που προκύπτει από αυτού του είδους τον μηδενισμό στον οποίο αναφέρθηκα αρχικά. Ξέρετε κάτι, από το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας τις προσπάθειες όχι της κυβέρνησης αλλά των παραγωγικών τάξεων και της ίδιας της χώρας
να ανοίξουν δρόμοι ανάπτυξης, από το πώς αντιμετωπίζει τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος που ανακοινώθηκε χθες, από το πώς αντιμετωπίζει κάθε μέτρο και κάθε βήμα που αποσκοπεί στο να ξεκολλήσει η Ελλάδα από τη στασιμότητα, από το πώς αντιμετωπίζει τον αγώνα κατά της διαφθοράς, της διαπλογής, της φοροδιαφυγής, των φορολογικών παραδείσων και των offshore, κρίνεται. Αποδεικνύει ποια σχολή σκέψης, ήθους, συνέπειας, σοβαρότητας, εθνικής ευθύνης εκπροσωπεί. Δεν θέλω να επιμείνω πολύ σε αυτό. Καθένας άλλωστε που θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στη Θράκη και στα νησιά Κέιμαν. Είναι μεγάλη απόσταση άλλωστε. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι κάποιοι σήμερα προσπάθησαν στα μέσα ενημέρωσης με κάποιες συνεντεύξεις που έδωσαν λαλίστατοι συνεχώς να μας ενημερώσουν ότι το να παρκάρεις αφορολόγητα λεφτά στις εξωχώριους παραδείσους αποτελεί ηθικό μάλιστα δικαίωμα όσων προσπαθούν να γλιτώσουν τα εισοδήματά τους από την υπερφορολόγηση. Αφού έτσι μας λένε λειτουργεί στον καπιταλισμό το παγκόσμιο σύστημα. Δεν θα σχολιάσω καν την ουσία αυτών των απόψεων. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι αν βρεθήκαμε ως χώρα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το σημείο της χρεοκοπίας, δεν είναι γιατί δεν είχαμε δυνατότητες, ούτε γιατί όπως μας λέγανε ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας και από τις ικανότητές μας. Αλλά γιατί πάντοτε σε αυτόν τον τόπο συνυπήρχαν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της παραγωγής και της δημιουργίας, με την οποία ήρθαμε σήμερα σε επαφή και χθες και σήμερα σε αυτό εδώ το συνέδριο, με τους εκπροσώπους της, και από την άλλη μεριά η Ελλάδα της διαφθοράς και της αρπαχτής. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πρώτη, η Ελλάδα της παραγωγής, του μόχθου, της δημιουργίας, πάσχιζε να αναδείξει τις παραγωγικές δυνατότητες του τόπου να χτίσει, να δημιουργήσει, να κινήσει τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Η δεύτερη κοίταζε πάντα πώς θα απομυζήσει τον κόπο και τις δυνατότητες της πρώτης και να βρίσκει τρόπους πάντοτε να νομιμοποιεί αυτή τη λαιλασία. Και τώρα, σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και την άποψη που λέει ότι εκτός από νόμιμη, αυτή η λαιλασία ήταν και ηθική. Εγώ λοιπόν, αντί απάντησης όλα αυτά, θα επιμείνω σε ένα. Η Ελλάδα της αρπακτής χρεοκόπησε μαζί με την Ελλάδα της κρίσης. Δεν πρόκειται να επιστρέψει, δεν θα την αφήσουμε να επιστρέψει. Από εδώ και στο εξής, έχουμε όλοι μαζί την ευθύνη, έχουμε όλοι μαζί την υποχρέωση να χτίσουμε ξανά στα πόδια της την Ελλάδα της δημιουργίας. Και εμείς αυτό θα επιμείνουμε. Στην προσπάθεια να θεμελιώσουμε, να χτίσουμε, να δώσουμε όθηση στην Ελλάδα του μόχθου και της δημιουργίας, κλείνοντας ταυτόχρονα με όλα τα μέσα τον δρόμο για την παράδοση της χώρας για άλλη μια φορά στους παραδείσους εκείνων των λίγων που οδηγούν στην κόλαση των πολλών. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, να διαβεβαιώσω πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο της Κομωτινής, που με βλέπει ως Πρωθυπουργό για δεύτερη φορά. Να μη στεναχωριέται, γιατί θα έρθω ακόμα αρκετές φορές μέχρι να γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο του 2019 με αυτή την ιδιότητα. Και σκοπεύω να έρχομαι και μετά με τη δική σας θέληση και τη θέληση του ελληνικού λαού. Δεν φταίω άλλωστε εγώ που προηγούμενοι Πρωθυπουργοί
ερχόντουσαν στην Κομωτινή και στη Θράκη μόνο όταν είχαν εκλογική διαδικασία. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι αυτός ο ιδιαίτερος τόπος έχει πολύ σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την γεωγραφική και γεωπολιτική τοποθεσία της χώρας, αν θέλουμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακό, κόμβο εμπορίου, κόμβο μεταφορών, δεν έχουμε παρά να επικεντρωθούμε στη Θράκη και να την αξιοποιήσουμε. Σήμερα λοιπόν η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται σε μια διαδικασία μετάβασης από το καθεστώς της περιθωριοποίησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τίνει να μετατραπεί σε πόλο σημαντικών εξελίξεων που αξιοποιούν και ισχυροποιούν τη θέση της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή η μετάβαση είναι στενά συνδεδεμένη με τη δυνατότητα της περιφέρειας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια ανασυγκρότηση όχι μόνο παραγωγική, αλλά επίσης κοινωνική και περιβαλλοντική. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω από τον πρωτογενή τομέα της αναφορές μου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό αυτής της ιδιαίτερης περιφέρειας. Διότι υπάρχουν μεγάλες και ορατές δυνατότητες ανάκαμψης της πρωτογενούς παραγωγής. Η ανυπαρξία σχεδίου και η αποσπασματική και πελατειακή πολιτική είχε πράγματι καταστροφικά αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα, όχι μόνο στην περιφέρειά σας, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Για να στηρίξουμε λοιπόν μια προσπάθεια ανάκαμψης, δώσαμε προτεραιότητα στην καταβολή των ενισχύσεων και των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι αγρότες. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια αύξησης των συνδεδεμένων ενισχύσεων, στο πλαίσιο βεβαίως που επιτρέπουν οι κανονισμοί. Και ανοίγουμε πλέον τη διαδικασία σύγκλησης των δικαιωμάτων προκειμένου να αποκατασταθούν αδικίες εις βάρος κυρίως των νέων αγροτών, καθώς και μονομέρειες υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων. Έτσι ώστε οι παραγωγικές δυνάμεις στον αγροτικό χώρο να αρχίσουν να αναπτύσσονται και πάλι με νέα δυναμική και με εξωστρέφεια. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση αποτέλεσε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 14-20, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 334 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί περίπου τα 90 εκατομμύρια. Από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης έχουν εκχωρηθεί στην περιφέρεια συνολικά περίπου 75 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό μαζί με τα προγράμματα Linder ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά θα αξιοποιηθούν για έργα εξυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για έργα δημόσιων υποδομών και την ανάπτυξη της γεωργίας, για την εγκατάσταση νέων γεωργών, για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για έργα συνεργασίας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, προχωρούν έργα που αποτελούν ανηλυμένες υποχρεώσεις και της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Αφορούν τους τομείς των εγκυοβελτιωτικών έργων, αρδευτικών δικτύων και φραγμάτων ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, όπως και έργα υποδομής και εξυγχρονισμού από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας ύψους 2,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω εδώ να σημειώσω το εξής. Τα κλειδιά για την ενίσχυση του δυναμισμού και της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα, καθώς και για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, είναι δύο, κατά την άποψή μου. Η είσοδος νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγή
και η στήριξη νέων και υγιών συνεργατικών εγχειρημάτων. Η νέα γενιά των αγροτών πρέπει να ηγηθεί αυτές τις παραγωγικές διαδικασίες και θα την ενισχύσουμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο και μέσο. Η επιλογή ενίσχυσης των νέων αγροτών και επιστημόνων του αγροτικού τομέα θα είναι αποτυπωμένη σε όλα τα μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που ακολουθούν. Ειδικότερα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, για να απαντήσω και σε κάτι που ακούστηκε πριν υπό τη μορφή αιτήματος, είναι επιλογής μας σε περιοχές ειδικών συνθήκων, όπως εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, να ενταχθεί πέρα από τους ήδη ενταγμένους και η μεγάλη πλειοψηφία των επιλαχόντων. Κάτι που θα γίνει με την ορθή διαδικασία. Παράλληλα, επιδιώκουμε να αναδιοργανώσουμε τις συλλογικές μορφές της επαγγελματικής οργάνωσης των παραγωγών, όπως οι οργανώσεις παραγωγών, οι ομάδες παραγωγών και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Μια αναδιοργάνωση που θα προχωρήσει με όρους δημοκρατικής λειτουργίας, ελέγχου και δικαιοσύνης, με στόχο τη δημιουργία κλίμακας μεγέθους στην παραγωγή. Επικουρικά προς την κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει και μια σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ενδεικτικά αναφέρομαι σε αυτές που αφορούν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο, τη λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού, τον νόμο κατά των ελληνοποιήσεων, την θεσμοθέτηση και έναρξη λειτουργίας ενός φορέα διαχείρισης της δημόσιας αγροτικής περιουσίας, ώστε να αξιοποιηθεί για παραγωγικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Και ακόμα, την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά. Το σχετικό πρόγραμμα, η έναρξη του οποίου έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα βελτιώσει τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής και θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Με όχημα βέβαια πάντοτε την εξαιρετική τους ποιότητα. Το όφελος για την οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού πολλά προϊόντα της περιφέρειας πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να είναι ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά. Και θέλω να σημειώσω και κάτι τελευταίο για τον πρωτογενή τομέα. Το μεγάλο ενδιαφέρον της περιφέρειας για τον τομέα της αγροδιατροφής αποτυπώνεται και στις υποβολές που είχαμε στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το 46,2% των αιτήσεων της περιφέρειας αφορούν στην αγροδιατροφή. Συνολικά έχουν υποβληθεί 24 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 33,4 εκατομμύρια ευρώ, με κύρια κατεύθυνση την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της εξαγωγικής δραστηριότητας. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια εξαιρετικά θετική ένδειξη για μια δυναμική που αναπτύσσεται και που πρέπει να υποστηρίξουμε με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχουμε. Έρχομαι τώρα στο δευτερογενή τομέα. Η στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης είναι βασικός στόχος ενός σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης για την περιφέρεια. Στην περιφέρειά σας υπάρχουν σημαντικές υποδομές βιομηχανικής συγκέντρωσης. Οι 8 ολοκληρωμένες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές δίνουν ιδιαίτερη δυναμική. Υπάρχει μια ομάδα σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται και πραγματοποιούν επενδύσεις στο πλαίσιο μιας υγιούς επιχειρηματικότητας. Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ μία από αυτές. Στον τομέα της βιομηχανίας, οι συνολικές υποβολές στο νέο αναπτυξιακό νόμο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανέρχονται μέχρι σήμερα στις 17, με συνολικό ύψος
99 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι εδώ υπάρχουν θέματα προς αντιμετώπιση. Τα οποία μάλιστα, εγώ θα πρόσθετα να πω, δεν είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αλλά το προϊόν μιας μακρόχρονης, θα έλεγα εγώ, κακοδιαχείρισης που έχει οδηγήσει οι βιώσιμες επιχειρήσεις στην κατάρρευση, το κλείσιμο. Είναι γνωστές οι εμβληματικές περιπτώσεις των λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη, της βιομηχανίας Ζάχαρης και της Εγκλώ. Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της ομαλότητας. Η εφαρμογή δηλαδή όλων των αποφάσεων εκείνων που δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Και η λειτουργία του εργοστασίου με όρους υγείας και ασφάλειας, η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο στρατηγικός στόχος που θα έλεγα αφορά όχι μόνο την Καβάλα αλλά το σύνολο της περιφέρειας είναι η εξυγίανση της επιχείρησης και η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή που θα δώσει αναπτυξιακή όθηση στην επιχείρηση αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Επιχείρηση θα έλεγα αλλά και ολόκληρη την περιοχή στο βιομηχανικό χάρτη της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τώρα την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και η κακοδιαχείριση των διοικήσεων που διόριζαν απαξίωσε συστηματικά τη μεγαλύτερη αγροτική βιομηχανία της χώρας και την οδήγησε ουσιαστικά σε χρεοκοπία, αποφασίζοντας τελικά το συνολικό ξεπούλημα του ομίλου της βιομηχανίας ζάχαρης. Εμείς από την πρώτη στιγμή κάναμε τιτάνιο αγώνα να στηρίξουμε τη βιομηχανία ζάχαρης, η οποία μάλιστα λόγω της διαδικασίας ειδικής εκαθάρισης του μεγαλύτερου μετόχου της εταιρείας, της Αγροτικής Τράπεζας, βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το ρόλο του μετόχου έχει αναλάβει η εκαθαρίστρια εταιρεία. Άνοιξαν όμως τα εργοστάσια της βιομηχανίας ζάχαρης και στο πλατή της Συμμαθίας και στην Ορεστιάδα. Στηρίχθηκε οικονομικά και με τρόπο συμβατό με τους περιορισμούς της νομοθεσίας και τις κρατικές ενισχύσεις η εταιρεία. Οικονομικά σκάνδαλα με ανίσπρακτες οφειλές 50 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω στάλθηκαν στις αρχές. Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη δικαιοσύνη υποθέσεις κακουργηματικής δίωξης εναντίον στελεχών διοίκησης της Ευουζού. Ως προς τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε η καμπάνια στο εργοστάσιο στο πλατή Ημαθίας και είναι σε εξέλιξη στο εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κρατηθεί ζωντανή η βιομηχανία ζάχαρης και να ενισχύσει τη λειτουργία της βιομηχανίας αυτής που αφορά ολόκληρη την περιοχή αλλά εγώ θα έλεγα και ολόκληρη τη χώρα, διότι δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά και τους παραγωγούς, είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες στον χώρο τον αγροτικό. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να την κρατήσουμε ζωντανή. Τέλος για την Εγκλώ, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των εργαζόμενων της Εγκλώ, συστήνοντας ειδική επιτροπή και αξιολογώντας και βελτιώνοντας μέσω ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων το επιχειρηματικό σχέδιο που κατέθεσαν με δική τους επιλογή. Παράλληλα, επισπεύθηκαν νομοθετικά οι διαδικασίες που αφορούν τις πτωχεύσεις και οι οποίες καθυστερούσαν την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πτώχευσης,
αλλά δυσκόλευαν και την παραγωγική επαναλειτουργία της αδρανούς βιομηχανικής περιουσίας σε όλη τη χώρα. Η διέξοδος και το θέμα της ΕΝΚΛΟ είναι να οδηγηθούμε στην μόνη νόμιμη και καθαρή λύση. Την άμεση πτωχευτική διαδικασία και τους ανοιχτούς δημόσιους πληστηριασμούς, έτσι ώστε να δοθεί δυνατότητα επαναλειτουργίας κάποιων από τα εργοστάσια με βάση το σχέδιο των εργαζόμενων και φυσικά με τη συμβολή επενδυτικών σχημάτων που θα προκριθούν. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αυτό που έχω να διαβεβαιώσω τους ενδιαφερόμενους είναι ότι την παρακολουθούμε στενά και με ιδιαίτερη έγνοια για το δικό τους μέλλον και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Έρχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικός και βεβαίως είναι εξαιρετικά σημαντική η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το στρατηγικό μας σχέδιο στον χώρο της ενέργειας συνολικά. Διότι βρίσκεται στο επίκεντρο, θα έλεγα, του συνολικού σχεδιασμού για το φυσικό αέριο που αφορά όλη την Ευρώπη. Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο αυτό βεβαίως παίζει ο αγωγός, ο γνωστός ως TAP, ο διαδριατικός αγωγός, Transatlantic Pipeline, διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας και Ελλάδας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει ήδη κατασκευαστεί, με γρήγορους ρυθμούς στην αλήθεια, το 50% του έργου, με σχέδιο να είναι ολοκληρωμένο το έργο μέχρι το 2020. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του κάθετου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο λεγόμενος IGB, που θα διοχετεύσει το φυσικό αέριο από τον TAP στο δίκτυο της Βουλγαρίας. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, δεσμευτήκαμε, έφερα τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό στην Καβάλα, δεσμευτήκαμε να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού IGB μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και βέβαια μαζί με την Ιταλία εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας για την κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά και ρωσικού φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι εμείς έχουμε μια αντίληψη μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και μιας πολυδιάστατης αντιμετώπισης και στα θέματα της ενέργειας που κακά τα ψέματα αποτελούν βασικό κορμό της γεωστρατηγικής σφαίρας και της εξωτερικής πολιτικής. Τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής συμπληρώνουν δύο εθνικά έργα που θα τροφοδοτούν την εγχώρια καθώς και τις αγορές των, την εγχώρια αγορά καθώς και τις αγορές των Βαλκανίων και δυνητικά της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Τα έργα αυτά είναι η αξιοποίηση του υποεξάντληση κοιτάσματος της Καβάλας ως υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου για λόγους ασφάλειας και ανεφοδιασμού και βεβαίως η κατασκευή του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται στο εθνικό σύστημα φυσικού αερίου με αγωγό μήκους 28 χιλιόμετρων. Μέσω αυτού του αγωγού το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα αεροποιείται και θα προωθείται τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές. Με εξαιρετικά σημαντικές προοπτικές, θα έλεγα εγώ, δεδομένων και των μελλοντικών δυνατοτήτων εξαγωγής σχιστολιθικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και κατά την επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς η Αλεξανδρούπολη και με αυτό το έργο αποκτά μια βαρύνουσα σημασία στον χάρτη της περιοχής, στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Όλα τα παραπάνω είναι έργα σημαντικά, όχι μόνο γιατί αναδεικνύουν τη χώρα
ως σημαντικό ενεργειακό παίχτη. Είναι έργα σημαντικά για την περιοχή, γιατί δίνουν και θέσεις εργασίας και δίνουν προοπτική ανάπτυξης στην τοπική οικονομία. Την ίδια στιγμή, η στρατηγική μας στοχεύει στην επέκταση του δικτύου και συνεπώς της χρήσης του φυσικού αερίου εντός της χώρας, καθώς αντιλαμβανόμαστε τα ωφέλη που θα έχουμε από την μείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τους τελικούς καταναλωτές. Έτσι λοιπόν η εταιρεία διανομής αερίου Λιπής Ελλάδος θα προχωρήσει άμεσα στην επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ώστε να περιλαμβάνει τις μεγάλες πόλεις, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, τη Δράμα, την Ξάνθη, την Ορεστιάδα, την Καβάλ. Με την ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου προβλέπεται να έχει συνδεθεί περίπου το 50% της περιφέρειας. Και αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις, διότι αυτό σημαίνει φθηνότερη ενέργεια. Πέρα όμως από το φυσικό αέριο, σημαντικός παράγοντας μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής είναι η αξιοποίηση των νέων μορφών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η γεωθερμία, τα αεολικά, η βιομάζα, το βιοαέριο. Τέτοιες μορφές ενέργειας, συνδυασμένες με την αγροτική παραγωγή, ειδικά στα θερμοκήπια και στις κτηνοτροφικές μονάδες, επισκέφθηκα σήμερα ένα από αυτά που χρησιμοποιεί θερμοκήπιο, που χρησιμοποιεί γεωθερμία, μπορούν λοιπόν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την αύξηση της παραγωγικότητας, για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτονομία της περιοχής. Ειδικά για τη γεωθερμία πρέπει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά συγκροτημένα το Υπουργείο Υποδομών ενέταξε 3 μελέτες για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να μελετηθούν δίκτυα γεωθερμίας για την στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης και βεβαίως και παραγωγικών μονάδων, μεταποιητικών και παραγωγικών μονάδων. Και εξ όσων γνωρίζω, στην ίδια δράση προχωρούμε και στην Σαμοθράκη. Ταυτόχρονα, πρόκειται να έρθει άμεσα στη Βουλή νομοσχέδιο, κατά την άποψή μου νομοσχέδιο τομή, που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Τι είναι αυτό? Πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε απλούς πολίτες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε ενεργειακά σχήματα ως παραγωγή ενέργειας. Ενώ μέσα στις δυνατότητες των, ας το πούμε έτσι, αυτοπαραγωγών θα είναι και ο συμψηφισμός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν με τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο τομή πραγματικά. Τέλος, οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας κατέχουν, θα έλεγα, ξεχωριστή θέση στο νέο ενεργειακό μείγμα που σχεδιάζουμε. Έχουν δε βαρύνουσα σημασία σε περιοχές όπως η δική σας, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, το ενδιάμεσο, καλύψαμε τα προβλήματα που κληρονομήσαμε από το παρελθόν, εξασφαλίζοντας όμως πόρους για να ενταχθούν σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι. Παράλληλα, προχωρούμε άμεσα το νέο Εξοικονομώ Κατοίκων, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα σε αυτό το μήνα, μέσα στο Νοέμβρη, στοχευμένο ιδιαίτερα στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Εκτός όμως από την ενίσχυση των νοικοκυριών, σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό μας έχει επίσης η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια και δημοτικά κτίρια. Τα στοιχεία δείχνουν πως σχεδόν το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται
αφορά τον τριτογενή τομέα, δηλαδή υπηρεσίες, τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες. Φίλες και φίλοι, θα αναφερθώ τώρα στον τομέα των υποδομών. Άλλωστε, είναι ένας από τους τομείς όπου απασχολεί ίσως περισσότερο και δικαίως κάθε συζήτηση για το αναπτυξιακό σχέδιο, την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου και στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε εντός πριν από λίγο μας απασχόλησαν κάποιες διαφωνίες, κάποιες διαφορετικές σκέψεις σε σχέση με τις απαραίτητες υποδομές, τον σχεδιασμό των δρόμων. Εγώ θα ήθελα εισαγωγικά να σας πω ότι οι υποδομές είναι πράγματι το κλειδί για να μετασχηματιστεί η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία από μια κριτική περιοχή της χώρας σε ένα σταυροδρόμι παραγωγής, εμπορίου και πολιτισμού. Και βεβαίως το οδικό δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το οδικό δίκτυο, έχουμε τους κάθετους οδικούς άξονες της Εγνατίας. Ολοκληρώσαμε τον κάθετο άξονα της Ροδόπης από την Κομωτινή στον Ιμφαίο και μέχρι τα Έλληνο-Βουργανικά σύνορα. Σε λίγες μέρες παραδίδεται το τμήμα Μάνδρα-Ψαθάδες και εντός του 18 το τμήμα Αρδάνιο-Μάνδρα. Και έτσι πιστεύω ότι επιτέλους ο Εύρος αποκτά μετά από έτοιμα δεκαετιών έναν ασφαλή κάθετο άξονα. Σε 15 μέρες δημοπρατείται το πρώτο τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας, Ξάνθη-Εχίνος, Ελληνοβουργαρικά σύνορα, προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ πρόσθετα το Υπουργείο Υποδομών εξασφάλισε έργα οδικής ασφάλειας ύψους 40 εκατομμυρίων, που θα καλύψουν ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σύνδεση τώρα της Δράμας με την Καβάλα αλλά και με την Αμφίπολη είναι η διχογνωμία για την οποία αναφέρθηκα πριν, οι διαφορετικές οπτικές. Εγώ θα έλεγα ότι η δική μας δέσμευση σε αυτό το σημείο είναι ότι η μελετητική ορίμανση και των δύο έργων θα προχωρήσει. Θα προχωρήσουν οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες για να έχουμε πλήρη την εικόνα της βιωσιμότητας, ώστε τα έργα να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και θα έλεγα ότι υπάρχει χρησιμότητα και στις δύο πλευρές. Η μία χρησιμότητα αφορά την πιο άμεση, την πιο γρήγορη μετακίνηση των πολιτών της Δράμας, που δικαίως πολλές φορές παραπονιέται ότι ίσως είναι από τις ξεχασμένες πόλεις της περιφέρειας, προς τις Σέρες, την Αμφίπολη, τις Σέρες και τη Θεσσαλονίκη. Η άλλη εκδοχή αφορά την μελλοντική προοπτική της διασύνδεσης της Καβάλας, της Δράμας με την γειτονική Βουλγαρία. Συνεπώς, η δέσμευσή μας είναι ότι η μελετητική ορίμανση των έργων θα προχωρήσει ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ενώ οι συνδέσεις τώρα των λιμανιών της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης με την Εγνατία είναι έργα τα οποία ήδη βρίσκονται στη φάση της μελέτης. Μέσα στο χρόνο επίσης, και αυτό είναι κρίσιμο, δημοπρατείται το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων, ώστε η Εγνατία να είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στον οποίο θα εγκατασταθεί αναλογικό σύστημα διοδίων. Όσο δηλαδή δρόμο διανύεις, αναλόγως θα πληρώνεις. Και αυτή ήταν μια δέσμευσή μας που την κάνουμε πράξη. Τα διόδια που θα λειτουργήσουν στον ενδιάμεσο χρόνο θα έχουν τη χαμηλότερη δυνατή χρέωση, 0,030 ευρώ ανά χιλιόμετρο, και θα υπάρχουν προβλέψεις για απαλλαγή των μετακινήσεων των συμπολιτών μας με προβλήματα αναπηρίας σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά και απαλλαγή
των μόνιμων κατοίκων της περιοχής. Έρχομαι τώρα στα σιδηροδρομικά έργα. Γιατί πιστεύω ότι στη χώρα μας, δυστυχώς, ο σιδηρόδρομος αδικήθηκε. Η βασική επιλογή ήταν αυτοκινητόδρομη, ίσως να τέριαζε αυτό και στο μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ίσως να τέριαζε και στην ανάγκη των αυτοκινητοβιομηχανιών να έχουν περισσότερα κέρδη. Παρόλα αυτά, μία από τις βασικές υποδομές για μια χώρα, από την περίοδο του Τρικούπη, όχι τώρα, έμεινε πάρα πολύ πίσω. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα όραμα, το οποίο και προωθούμε, τη λεγόμενη σιδηροδρομική Εγνατία. Προωθούμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκέλος από την Κυράμεσα, από την Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, την Καβάλα στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στο Μπουργκάς, στη Βάρνα, στο Ρούσε και επιπλέον και στη Ρουμανία, ένα σχέδιο το οποίο θα έχει την άμεση χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα το οποίο διασφαλίσαμε στην από κοινού συνάντηση που είχαμε μετά την σχετική συμφωνία και τις υπογραφές μνημονίου συνεργασίας, εγώ ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός και ο Ρουμάνος Πρωθυπουργός, και τη συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Γιούγκερ. Τώρα τα σιδηροδρομικά έργα που θα ενταχθούν στην σιδηροδρομική Εγνατία έχουν ενδιαφέρον. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η σύνδεση με τα λιμάνια. Και βεβαίως αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για το λιμάνι της Καβάλας, όπου θα δημιουργηθεί νέα μονή σιδηροδρομική γραμμή, διότι η Καβάλα κακώς κάκιστα δεν είχε μέχρι σήμερα σιδηρόδρομο, και θα συνδεθεί με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη στην περιοχή Τοξότες της Ξάνθης. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση μελετών, ενώ η τρίτη φάση των μελετών είναι σε φάση δημοπράτησης της σχετικής σύμβασης. Ακόμα το έργο εξυγχρονισμού της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Ορμένιου έχει κατατεθεί και αυτό για χρηματοδότηση από το σχέδιο Γιούνκερ. Το έργο όμως, το πιο σημαντικό όπως σας είπα, είναι το μεγάλο αυτό έργο, το μεγάλο αυτό όραμα που συνδέει ουσιαστικά το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και με τον Δούναβη. Θα ήθελα ακόμα να σταθώ όμως, πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου για τα έργα των υποδομών, στο βάρος που δίνουμε στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή και βεβαίως στην στήριξη των περιοχών που έχουν πληγεί. Τόσο για τη Σαμοθράκη, όσο και για τον Εύρο, έχουν δρομολογηθεί, έχει δρομολογηθεί συνολικός σχεδιασμός για αντιπλημμυρικά έργα, προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο και διαχρονικό, θα έλεγα, πρόβλημα. Όσο θυμάμαι, τουλάχιστον στον Εύρο, αντιμετωπίζουμε προβλήματα πλημμυρών. Το ίδιο ισχύει για την Καβάλα, όπου ολοκληρώνεται η διαδικασία για την μελέτη στα Τενάγη. Λες και φίλοι, να περάσω στα θέματα που αφορούν το μέλλον, τις υποδομές του μέλλοντος. Γιατί πράγματι η συζήτηση για τη νέα εποχή είναι συζήτηση που αφορά την ψηφιακή οικονομία, την ψηφιακή ανάπτυξη, που εμείς θέλουμε να είναι δίκαιη, να δίνει ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους πολίτες στα εργαλεία της νέας εποχής, σε όλους, σε όποιο σημείο της χώρας και αν κατοικούν, γιατί για μας αυτό πρωτίστως είναι ζήτημα δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν να αντιμετωπίσουμε το μαύρο στους τηλεοπτικούς δέκτες περίπου 410.000 νοικοκυριών σε όλη τη χώρα, όπως επιβλήθηκε κατά τη μετάβαση στο ψηφιακό σήμα της DJ. Και
και αναφέρομαι στη δράση για την επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε εδώ, από τη Θράκη, την περασμένη άνοιξη. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, σε όποιο Θεό και πιστεύουν. Ως τις 8 Νοεμβρίου του 2017 είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 5.200 νοικοκυριά εδώ στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Ροδόπης. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας θα καλυφθεί από το πρόγραμμα τηλεοπτικής κάλυψης των λευκών περιοχών ολόκληρης επικράτειας. Ενώ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών στο πλαίσιο του προγράμματος Rural Broadband. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καλύπτονται 157 οικισμοί, δηλαδή περίπου 40.000 κάτοικοι. Στον τομέα της παιδείας, της έρευνας, της καινοτομίας, έλεγα ότι μία από τις ενδείξεις του δυναμισμού της περιοχής είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας σε πολλαπλούς επιστημονικούς τομείς και βεβαίως η λειτουργία με παραδειγματικό τρόπο του Δημοκρίτιου της Θράκης, που δίνει τη δυνατότητα να βγαίνουν όχι μόνο εξαιρετικοί επιστήμονες αλλά και να έχουμε πολύ σημαντικά προγράμματα με διεθνή αναγνώριση. Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όμως είναι διπλή. Να βρούμε τρόπο ώστε οι ερευνητές, οι νέοι επιστήμονες να μείνουν στη χώρα, αλλά και να συνδεθεί η έρευνα και η καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία. Με το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και την σύζευξή τους με την παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στην περιφέρεια εδώ, στον τομέα της έρευνας από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δρομολογούνται έργα με συμμετοχή 21 επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 2.300.000, ενώ στον τομέα των συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς έχουν υποβληθεί προτάσεις προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων με 269 συμμετοχές επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Τέλος, στον τομέα της επιχειρηματικότητας συνολικά 30 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε επιχειρήσεις περιφέρειας από τις 4 προσκλήσεις του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία. Έρχομαι όμως αυτό που σας είπα αρχικά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ΤΕΗ, και τμήμα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Η περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, θα έλεγα λοιπόν, ότι διαθέτει πολύ σημαντικές νησίδες επιστημονικής αριστείας. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο υψηλού επίπεδο ερευνητικό έργο, αξίζει όμως να αναφέρω για να ακουστεί και έξω από αυτήν εδώ την αίθουσα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, στη συνεργασία του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με το γνωστό και φημισμένο ΣΕΡΝ. Άρα εδώ βλέπουμε προσπάθειες πολύ σημαντικές, βγαίνουν έξω από τα σύνορα της χώρας και είναι λάθος να αυτομαστιγωνόμαστε θεωρώντας ότι δεν έχουμε το υπόβαθρο, το επιστημονικό και τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα άξια της στήριξης, της υποστήριξής μας για να πάνε ακόμα πιο μπροστά. Όριμη τομής έρευνας στο Πανεπιστήμιο είναι ο τομέας της αγροδιατροφής, της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ στο Πολυτεχνείο η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών
κάνουν εξαιρετική δουλειά. Υποστηρίζονται ήδη startups επιχειρήσεις και στον τομέα των αρωματικών φυτών, των mobile εφαρμογών, των ενσωματωμένων σε υφάσματα συσκευών, δηλαδή σε τομείς όπου η καινοτομία και η νέα τεχνολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Θέλω όμως εδώ να αναφερθώ και στο ερευνητικό δυναμικό της περιφέρειας. Έχει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των πρωτοβουλειών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, που αφορούν και τομείς ιδιαίτερης σημασίας, όπως ο τομέας του πολιτισμού, της πολιτισμικής κληρονομιάς, της εξατομικευμένης ιατρικής, της αλυσίδας αξίας στην αγροδιατροφή, τομείς όπου μπορεί πραγματικά να γίνουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα, πολύ σημαντική δουλειά. Ενώ μια νέα δράση είναι αυτή που αφορά την δικτύωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τα ιδρύματα της περιφέρειας. Επιτρέψτε μου τώρα στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μια αναφορά σε ένα εντελώς ειδικό θέμα για την περιφέρεια, που θα έλεγε κανείς ότι δεν αφορά την ανάπτυξη, αλλά υπό μία έννοια αφορά την ανάπτυξη, διότι εμείς δεν θέλουμε μόνο ανάπτυξη, θέλουμε δίκαιη ανάπτυξη. Και η δικαιοσύνη και η ισονομία είναι στοιχείο του σχεδιασμού μας για τη δίκαιη ανάπτυξη. Θέλω να αναφερθώ σε ένα ειδικό θέμα που αφορά τους Έλληνες πολίτες που ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα. Η κυβέρνησή μας υλοποιεί με συστηματικό τρόπο ένα σχέδιο αντιμετώπισης των ελλείψεων και των ανισοτήτων που αφορούν τον μειονοτικό πληθυσμό, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα στην παιδεία, όπου το μήνυμά μας είναι σαφές. Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη δημόσια παιδεία. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβαίνουμε στις κινήσεις που χρειάζονται, ώστε τα δημόσια νηπιαγωγεία να ανταποκρίνονται και στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών της μειονότητας. Παράλληλα, ωστόσο, οφείλουμε να εξασφαλίζουμε αξιοπρεπείς συνθήκες για τα παιδιά που πηγαίνουν σε μειονοτικά σχολεία, όπως για παράδειγμα στο μειονοτικό γυμνάσιο Ξάνθης, και εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, ενισχύουμε και θα ενισχύουμε και την επόμενη περίοδο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, τις προσπάθειες για χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Υπάρχει όμως κι άλλο ένα ζήτημα σημαντικό. Σήμερα οι Έλληνες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, και αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς συμβαίνει. Οι Έλληνες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας δεν έχουν το δικαίωμα να πάνε στα αστικά δικαστήρια για θέματα προσωπικού και κληρονομικού δικαίου. Όχι, αυτό δεν είναι για χειροκρότημα. Αυτό δεν είναι κάτι που μας περιποιεί τιμή. Δεν είναι κάτι που μας περιποιεί τιμή ως χώρα ευρωπαϊκή, ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω δεν είναι κάτι που μας περιποιεί τιμή ανεξάρτητα από τις πολιτικές τοποθετήσεις μας, πεποιθήσεις μας, σε ό,τι αφορά την, θέλω να πιστεύω, κοινή αντίληψη όλων για την υπεράσπιση των στοιχειοδέστερων εκ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζετε ενδεχομένως όλοι τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες αναφέρουν ότι τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας για τις κληρονομικές τους υποθέσεις δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν διαθήκες, όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Εμείς λοιπόν σήμερα αποφασίσαμε αυτή την πραγματικότητα να την αλλάξουμε και να σπάσουμε τα δεσμά του παρελθόντος, να ανοίξουμε το δρόμο του μέλλοντος, καταργώντας την υποχρέωση και δίνοντας το δικαίωμα της επιλογής.
μετατρέποντας έτσι τα δεσμά σε δικαίωμα. Ένα δικαίωμα, ένα προνόμιο που βασίζεται στο σεβασμό μας προς την ιδιαίτερη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία θα υπηρετήσει τους ακόλουθους 5 στόχους. Πρώτον, θα καθιστά ρητά και σαφώς την δικαιοδοσία του μουφτή προαιρετική και υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν δεν συμφωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, η υπόθεση θα υπάγεται υποχρεωτικά στα αστικά δικαστήρια. Δεύτερον, θα ορίζει σαφώς για πρώτη φορά ότι τα αστικά δικαστήρια έχουν το τεκμήριο δικαιοδοσίας. Τρίτον, θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα οι αναγκαίοι δικονομικοί κανόνες, ώστε ο μουφτής να ασκεί τις αρμοδιότητές του μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύει απολύτως τα δικαιώματα των διαδίκων. Τέταρτον, θα διατυπώνεται ρητά ότι οι κληρονομικές σχέσεις των μελών της μειονότητας καθορίζονται από τον αστικό κώδικα και όχι από τον Ισλαμικό νόμο, εκτός αν κάποιος επιλέγει εγγράφος το αντίθετο. Βεβαίως, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει θα μπορεί να αλλάξει τη δήλωσή του ή απλώς να συντάξει μια διαθήκη κατά τον αστικό κώδικα, οπότε και μόνο αυτή θα ισχύει, αυτή του αστικού κώδικα. Και πέμπτον, θα διασφαλίζει ότι όλες οι δημόσιες διαθήκες που έχουν συνταχθεί μέχρι σήμερα είναι ισχυρές και εφαρμόζονται. Σας καταθέτω τις προτάσεις μας, αλλά και τις δεσμεύσεις μας, θα έλεγα, απέναντι στους πολίτες. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε παρατηρήσεις, σε ιδέες, σε απόψεις, θα κάνουμε διάλογο για να βελτιωθεί η πρόταση που θα καταθέσουμε και από αύριο, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, θα αρχίσει η σχετική διαβούλευση. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι οι αλλαγές που επιδιώκουμε αφορούν μόνο τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Ωστόσο, εγώ θα έλεγα ότι οι αλλαγές που επιδιώκουμε μας αφορούν όλους, γιατί είναι αξιακού χαρακτήρα και δίνουν τη δυνατότητα οι αξιακοί κώδικες και της πλειονότητας και της μειονότητας να βρουν ακόμα περισσότερα κοινά στοιχεία. Και κάθε κοινό στοιχείο που προσθέτουμε σε όσα μας ενώνουν κάνει ακόμα πιο ισχυρή την κοινωνική συνοχή, τους δεσμούς μας που εγγυώνται ότι πορευόμαστε μαζί και ισότιμα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για όλους θα καταφέρουμε να φέρουμε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές προς όφελος όλων, προς όφελος της κοινωνίας και προς όφελος της χώρας μας, της χώρας αυτής που υπηρετούμε όλοι ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από διακρίσεις. Φίλες και φίλοι, ξέρω ότι ίσως η τοποθέτησή μου σε αυτό το συνέδριο να είναι η μακρύτερη τοποθέτηση από όλα τα συνέδρια, αλλά ο διάλογος που αναπτύχθηκε αυτές τις δύο μέρες ήταν εξαιρετικά γόνιμος. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός έχει μια ευθύνη να μην παραλείψει κάτι. Αυτά που λέει αποτελούν ταυτόχρονα και τον οδικό χάρτη για την δεσμεύσεις. Και αυτό που ίσως που έχει σημασία να πω, αγαπητέ Δήμαρχε και αγαπητέ Περιφερειάρχη, είναι ότι δεν θα τελειώσουμε εδώ. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και ο διάλογος αλλά και η παρακολούθηση της υλοποίησης. Της υλοποίησης του σχεδιασμού μας και των όσων εξαγγέλθηκαν μετά το τέλος των 13 περιφερειακών συνεδρίων, τότε θα αρχίσει η πιο ουσιαστική ίσως διαδικασία, όπου θα κληθείτε εσείς, οι φορείς, όλοι οι δήμαρχοι αλλά και οι παραγωγικοί φορείς, να έρθετε εσείς στους υπουργούς, μικρά υπουργικά συμβούλια με τις τοπικές κοινωνίες, θα κοιτάξουν αυτό που
Αν δεν κάνω λάθος, εδώ στον τόπο σας το λέτε follow-up. Δηλαδή, ανέκαθεν. Δηλαδή την, δηλαδή την δυνατότητα να έχουμε την παρακολούθηση και την ανάδραση για να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό που από κοινού έχουμε αποφασίσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω δύο λόγια για τα περιβαλλοντικά θέματα, για τον τουρισμό, αλλά και για την υγεία, πριν κλείσω την τοποθέτησή μου. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, ο εθνικός, ο χρυσός μας φέρνει πιο κοντά. Ποιος το είπε αυτό? Εσείς γλιτώσατε νωρίς. Βλέπω εδώ και τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης. Ο εθνικός σχεδιασμός λοιπόν για την ανακύκλωση έχει πλέον ολοκληρωθεί και στο πλαίσιο της διαχείρισης στερεών απορριμμάτων προωθούνται εμβληματικά έργα υποδομών αλλά και όριμες παρεμβάσεις για την συλλογή οργανικών αποβλήτων. Από το επικρισιακό πρόγραμμα υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αηφόρος ανάπτυξη θα χρηματοδοτηθούν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενώ από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθούν έργα όπως ο ΧΙΤΗ, το ανατολικό τομέα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ο χώρος υγειονομικής ταφής Ξάνθης. Σε ό,τι αφορά τη λατομική και εξορυκτική τώρα δραστηριότητα, εξυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζοντας την υφιστάμενη απαρχαιωμένη πολύπλοκη και αποσπασματική λατομική νομοθεσία των τελευταίων 30-40 ετών. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα όλων των κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με τον εξορυκτικό κλάδο, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, άρα παράλληλα και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η προάσπιση της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Και αφορά ιδιαίτερα την περιφέρεια, όπου η εξόρυξη μαρμάρου και η ανάπτυξη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν σημεία αιχμής στην περιοχή. Τέλος, δημιουργούμε ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Εργαλεία για την πολιτική αυτή είναι το νομοσχέδιο για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης που ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή, η ανάρτηση των δασικών χαρτών και η επικείμενη θεσμοθέτηση του ενιαίου φορέα κτηματολογίου, η ενοποίηση υποθηκοφυλακίων και κτηματολογίου, η ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των 11 περιφερειακών πλαισίων και η εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια, με ασφάλεια δικαίου και με κανόνες κοινούς και σεβαστούς από όλους. Έρχομαι στον τουρισμό. Ο φυσικός πλούτος σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία του τόπου σας, τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την τοπική οικονομία. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την δράση που χρηματοδοτεί την αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων. Στην περιφέρεια αξιολογήθηκαν 168 προσωρινοί δικαιούχοι, θα επιδοτηθούν άμεσα με περίπου 8 εκατομμύρια. Επίσης, στον αναπτυξιακό έχουν υποβληθεί από τουριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειας προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δημόσια έργα βεβαίως συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτό πόροι του ΕΣΠΑ κατευθύνονται, χρησιμοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ επιλεκτικά θα ήθελα να αναφερθώ στην ολοκλήρωση του νέου μουσείου της Αλεξανδρούπολης, στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα λιμενάρια της Θάσου, στα έργα για την ανάδειξη παρόχθιων περιοχών, στην χρηματοδότηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Δράμας, καθώς και στην πολιτιστική διαδρομή της Εγνατίας Οδού που εφαρμόζεται στις περιοχές που περιβάλλουν την Εγνατία με έργα διατήρησης φυσικής, πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτιώσεις
οδικού δικτύου και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Τελευταίο λοιπόν, αλλά όχι έσκατο, το θέμα της υγείας. Εδώ θα μου επιτρέψει ο αγαπητός Περιφερειάρχης να διαφωνήσω μαζί του. Είναι άλλο πράγμα τα κέντρα υγείας που αφορούν όχι τις αστικές περιοχές, αλλά τις αγροτικές, ορεινές περιοχές, και άλλο πράγμα οι μονάδες υγείας, τοπικές μονάδες υγείας, όπου αποτελεί μια, κατά την άποψή μου, εμβληματικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση. Μετά το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η μεταρρύθμιση που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένας από τους λόγους που, ξέρετε, όχι ο βασικός, γιατί άλλος είναι ο βασικός, υποχρηματοδότηση, διαφθορά, τα ξέρετε αυτά. Αλλά ένας από τους λόγους της μεγάλης επιβάρυνσης και της αδυναμίας λειτουργίας των νοσοκομείων είναι το γεγονός ότι δεν έχει σχεδιαστεί στη χώρα αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία της έναρξης λειτουργίας του νέου μοντέλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν σχεδιαστεί 17 τοπικές μονάδες υγείας και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η λειτουργία σε 5 από αυτές. 2 στην Κομωτινή και από μία σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλ. Στην περιφέρεια επίσης υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης που αφορά τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και στον εξοπλισμό τους, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, και ιδιαίτερα θα έλεγα όμως και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων. Και θέλω εδώ να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο Ανδρέας Οδρακόπουλος, με επισκέφθηκε στο γραφείο μου και μου ανέπτυξε ένα σχέδιο που είχε. Κάποιοι του είχαν προτείνει. Θέλω να πω ότι το Ίδρυμα αυτό έχει μια εξαιρετική συνεισφορά και μια διάθεση να συνεισφέρει όχι σε έργα βιτρίνας, αλλά σε έργα ουσίας. Μου είπαν λοιπόν ότι κάποιοι του πρότειναν να ξοδέψει ένα μεγάλο ποσό, περί τα 200 εκατομμύρια, στον Ευαγγελισμό, στο Κεντρικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Τότε εγώ του είπα ότι, ξέρεις κάτι, Ανδρέα, αν θες πραγματικά να αφήσεις έργο, κάνε να συζητήσεις με τον Ανδρέα τον Ξανθό και τον Παύλο τον Πολάκη για τις πραγματικές ανάγκες που έχουμε στο σύστημα υγείας. Και του είπα, ξέρεις, δεν υποτιμώ την ανάγκη εξυγχρονισμού του Ευαγγελισμού και όλων των μεγάλων νοσοκομείων. Αλλά αυτό που πραγματικά θα άφηνε σημαντικό αποτύπωμα τούτη την ώρα δηλαδή όπου πραγματικά ο χώρος της δημόσιας υγείας λαϊλατήθηκε και πριν τα μνημόνια και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, από τους Λογίσαϊ των Ήχηδες, από τα Κελπνό, Νοβάρτης και όλα αυτά τα σκάνδαλα, και πραγματικά υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, ουσιαστικές ανάγκες, αποτύπωμα σημαντικό θα άφηνε το νοσοκομείο της Κομωτινής και η παιδιατρική Θεσσαλονίκη. Είχα επισκεφτεί το νοσοκομείο σας, όχι ως πρωθυπουργός, δήμαρχε, αλλά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θυμάμαι, και πράγματι είναι ένα από τα νοσοκομεία τα πιο απαρχαιωμένα που έχω επισκεφτεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η συμφωνία που έγινε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την ανέγερση νέου σύγχρονου νοσοκομείου στην Κομωτινή είναι μια εμβληματική παρέμβαση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μια δωρεά που θα πιάσει τόπο και θα έχει πολύ ουσιαστικό ανταποδοτικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών.
εδώ στην Κομωτινή. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, θεωρώ ότι με όσα σας είπα έχω καλύψει ένα ευρύτατο σκέλος παρεμβάσεων σχεδιασμού που αφορούν την επόμενη μέρα του αναπτυξιακού σχεδιασμού μιας κρίσιμης περιοχής για τη χώρα. Εμείς, φίλες και φίλοι, θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα και ο σχεδιασμός της βρίσκεται ήδη εδώ. Δεν θα περιμένουμε τον Αύγουστο του 18. Τον Αύγουστο του 18 θα τελειώσουμε, θα ξεκλειδώσουμε τις καγκελόπορτες στις οποίες η χώρα ήταν κλεισμένη για 7 και πλέον χρόνια. Θα ανακτήσουμε την κυριαρχία μας, αλλά ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα αφορά πρωτίστως ένα άλλο μοντέλο συνεννόησης. Το θάρρος, την τόλμη, παρά τις διαφωνίες μας να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να συζητάμε, να συνθέτουμε, να βρίσκουμε λύσεις και να τσακωνόμαστε αν χρειάζεται. Αυτό επιχειρούμε με αυτά τα συνέδρια. Θέλουμε οι φορείς της δημιουργίας και της παραγωγής, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, να μην είναι κομπάρσοι και χειροκροτητές σε προκατασκευασμένες ομιλίες, αλλά να είναι συμμέτοχοι στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης για τον τόπο. Πρέπει όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Αν κάποιοι νομίζουν ότι θα βγούμε από την κρίση μόνο επειδή εξασφαλίσαμε με πόνο και με μάχη τη δημοσιονομική ισορροπία και επειδή καταφέραμε εκεί που άλλοι απέτυχαν, πετυχαίνουμε τώρα την έξοδο από αυτή την επιτροπία, τη σκληρή, τη βάναυση, γελιούνται. Από την κρίση θα βγούμε οριστικά αν συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε και το μοντέλο που μας οδήγησε σε αυτή. Το παραγωγικό μοντέλο που μας οδήγησε στην κρίση. Τις βασικές της λειτουργίες και παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση, συνεννόηση, σύνθεση. Και να με συγχωράτε, εγώ αυτό των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της πλειοψηφίας τους, που τους σέβομαι και φυσικά γι' αυτό και όλα θα τεθούν σε διάλογο και σε διαβούλευση, αυτό το να λένε όλοι και αυτοί μαζί σε όλους τους τόνους χρειάζεται συνένεση και συνεννόηση, αλλά αρκεί η συνένεση να μην αφορά εμάς, να αφορά τους άλλους, δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πως είναι δυνατόν να κυβερνιούνται χώρες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, δυνάμεις μεγάλες, τεράστιες, με συνεργασίες, όπως η Γερμανία, ακόμα κάνουν 3 μήνες να φτιάξουν κυβέρνηση. Να μην υπάρχει θέμα που έγινε, γιατί έγινε νόμος του κράτους η απνέα λογική και θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές. Αλλά όταν η συνένεση αφορά εμάς, μακριά η συνένεση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, χωρίς να βάλουμε κάτω το εγώ στο εμείς. Και θέλετε, δεν θέλετε, όλοι θα βρεθούμε στο τραπέζι της συνένεσης, του διαλόγου, θέλουμε, δεν θέλουμε, της σύνθεσης, διότι είναι μακρύς ο δρόμος που θα προχωρήσουμε μπροστά μας και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο δρόμος θα διανυθεί με λιγότερους εγωισμούς. Η απλή αναλογική λοιπόν ή ένα μοντέλο που θα θεσμοθετεί την ανάγκη συνεννόησης πρέπει να εφαρμοστεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε κύτταρο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η άποψή μου και τη λέω ευθέως. Κλείνω, φίλες και φίλοι, λέγοντας το εξής. Ο δρόμος που διανύσαμε ήταν μακρύς, δύσκολος, ανηφορικός. Για πρώτη φορά είναι περισσότερο από ορατό το ξέφωτο, το ίσιωμα. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι δυσκολίες, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι ανηφόρες και τα εμπόδια.
Όμως τούτη την ώρα, όσο κι αν κάποιοι πιστεύουν ή ελπίζουν ότι στο τέλος της διαδρομής θα σκοντάψουμε, να σας το πω από ψυχής, δεν σκοντάψαμε στα δύσκολα. Τώρα θα την τελειώσουμε τη διαδρομή και θα την τελειώσουμε σαν να είναι μια απόσταση που θα τη διανύσουμε πολύ γρήγορα. Το μεγάλο ζήτημα όμως, επαναλαμβάνω, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι και στο τέλος της διαδρομής έχει ακόμα δρόμο που πρέπει να διανύσουμε, και αν από τώρα δεν προετοιμαστούμε δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό λοιπόν υλοποιούμε μέσα από αυτόν τον θεσμό των συνεδρίων για την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει θέση και χώρος για όλους. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει θέση και χώρος για όλες τις απόψεις. Και αυτό τον μικρό δρόμο που απομένει, αλλά και το μεγάλο ταξίδι για την ενίσχυση της χώρας και του ρόλου της, την ισχυροποίηση της χώρας, μιας χώρας δικαιοσύνης και προκοπής, γιατί το αξίζουν οι Έλληνες, αυτό το μεγάλο ταξίδι πάλι μαζί θα το περπατήσουμε, πάλι μαζί θα το σχεδιάσουμε, πάλι μαζί θα το φτάσουμε στο τέλος. Διότι έχουμε πίστη, αυτοπεποίθηση και όραμα. Η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να πάει μπροστά. Το αξίζουν οι Έλληνες, το αξίζει ο κόσμος της δημιουργίας, το αξίζει ο κόσμος της παραγωγής. Γεια σας. Παρακολουθήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην